Αέρος έδαφος ήταν η οβίδα. Δεν έκλεισε. Δεν έκλεισε το σήμερα. Σήμερα δεν βλέπω κίνηση από φορτηγά να μπαινοβγαίνουν στον αγωνιστικό χώρο, να φέρνουν το χώμα. Οι κλεφθάκηδες δηλαδή. Ο Παπαρένα στα ανατολικά με το ποδοσφαιριστή Σέρχιο Αραούχο. Εδώ μια παλέτα άδειασε. Από μάρμαρα, είπαμε 800 μέτρα μάρμαρο θα τοποθετηθούν και 800 μέτρα μάρμαρο θα τριφτούν. Σαν αράχνη έγινε τώρα η πρέσα, άνοιξε τα ποδάρια. Ωραία μάρμαρα εδώ, γωνιασμένα. Α, γιατί είναι με γωνία αυτά εδώ. Βλέπετε δεν είναι ίσια. Γωνιέτο. Εδώ κάτι μπορεί να γράψει ωραίο. Πώς είναι τείχου αυτά τα μάρμαρα. Δεν ξέρω. Τα βλέπω όμως κάπως παράξενα μάρμαρα. Εδώ είναι με νερά. Με νερά είναι αυτά εδώ. Μάλιστα. Μάλιστα. Το αναμοχλευτήρι εδώ πέρα. Γιατί όπως έχουμε πει μπαίνουν τα μάρμαρα στα κλιμακοστάσια. Α, ανακαλύφθηκε και εκείνη εκεί πέρα η φέτα που ήταν με το αλουμινόχαρτο. Εδώ είναι η κορυφή της κυλιόμενης σκάλας, έτσι του κύριου Βαλσαμίδη. Βαλσαμίδη που τον οποίο εγώ προσωπικά ευχαριστώ προσωπικά που βοήθησε το πυροσβεστικό σώμα για να μας μάθει πώς θα ανοίγουμε τους νέους τύπους ασανσέρ. Κύριε Δημοσθένη Βαλσαμίδη, σε άνθρωπος πάνω απ' όλα και μετά τεράστιος επιχειρηματίας, καλό Πάσχα σου εύχομαι και να κρύψεις την οικογένειά σου. Αναμοχλευτήρια και εδώ, το μηχάνημα κοπής μαρμάρων, μέσα στους τοίχους χωνευτές κάποιες ολινώσεις. Έτσι. Ωραία πράγματα, ωραία πράγματα. Προχωράμε, προχωράμε. Ανοίγει τώρα η πρέσα. Αλλά τι να ρίξει η πρέσα τώρα αφού τα οπλισμός, τα σίδερα δηλαδή δεν έχουν καλυπωθεί. Αυτό είναι ένα ερώτημα. Είπαμε ωφέλιμο 1,55, θα βλέπουμε 1,55. Πού είστε ρε Μαστούρια, εδώ καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Είστε καλά. Πάντα καλά ρε Μάκες. Βάφετε, τι κάνετε. Το βάφετε εδώ. Όχι. Δουλεύετε αύριο. Και αύριο, μετά τέλος. Παρασκευή όχι. Παρασκευή όχι. Να χαρά παιδιά. Καλό Πάσχα, θα ξαναδώ. Εύδρομος, ανώνυμη τεχνική εταιρεία, Εύδρομος με την ανακλεινόμενη κατεβασμένη. Γεια σου ρε καλλιτέχνη! Έλα με τον Ευγένιο εδώ πέρα, το χειριστή της πρέσας. Ευγένιε, ποια εταιρεία είναι, του Τσούμα, έτσι.
ανοίγουμε τα κλονάρια τώρα, γιατί θα σειροδοτήσουμε με 22 κυβικά. Οπα, α, κάτσω εδώ πέρα στα χώματα. Να σειροδοτήσουμε με 22 κυβικά το κάτω τμήμα, τη βάση του Στιθέου, καθώς ο Τσιρόγκης, Τσιγόνη, κάνει την όπιστε. Δεν το φοβάμαι, θα τα καταφέρει, θα τα καταφέρει. Λάλης Κυριάκου, εκεί. Έχουμε κίνηση, κάρια εργασίες σήμερα. Έξω δεν θα και το πιάσει. Καλώς τον να! Με το χάρακα, ε! Έτσι, έτσι! Να τους δέρεις όλους! Πώς το βλέπεις! Είναι ημερομηνία! Θα τους τρέξουμε! Η δικιά σου ημερομηνία τι λέει? 20 Ιουλίου! Ε? Τέλη Ιουλίου! Τέλη Ιουλίου τελειώνεις τι? Όλα τα θέλει! Εσύ τι κάνεις εδώ μέσα? Εγώ τι κάνω? Ναι. Όλα τα δίκτυα. Τα δίκτυα, οτέ είσαι, οτέ. Εδώ το παλικάρι. Εδώ είμαστε, εντάξει. Εδώ είναι το παλικάρι της Κοσμοτέ που μας βάζει τις παροχές δικτύου. Και γι' αυτό και η Κοσμοτέ θα πάρει το ανάλογο τίμημα με ονοματοδοσία στα μουσεία. Βλέπετε παιδιά πως ήρθε εδώ πέρα το τριγωνάκι από τον Ευγένιο. Μην τους σηκώνεις. Έλα μωρί την ΚΑΕΚ! Μην κουράζεις τα παιδιά! Δηλαδή ο ΤΕΡ, Ιούνιο έχει τελειώσει τα δίκτυα, θα στρέψουν στο τέλος. Τα αφεντικά. Τα αφεντικά, έτσι. Άρα ο ΤΕΡ μέσα Ιούνιο έχει τελειώσει. Έτσι. Που είναι τα δύσκολα τα δίκτυα, έτσι δεν είναι? Πότε θα φέρεις το EP, τα δύο, τα Matrix? Α, ναι. Ναι. Τέλος θα φτιάξουν μια κοντά Matrix, έτσι. Ναι, ωραία. Άρα, μετά το Πάσχα. Να είστε καλά, ρε, να είστε καλά, παιδί μου. Υπόκριος, ρε. Τα παλικάρια εδώ, τα παλικάρια εκεί. Σε έχω πρωταγωνιστεί. Και εδώ η Τσουτσούνη, το ακροφύσιο της Ολίνας. Πήρε θέση μάχης, έτσι ώστε να περιμένουμε 4 βαρέλες να σκηνοθετήσουμε, 3 βαρέλες να σκηνοθετήσουμε το ένα μάτι της βάσης εδώ στο βορρά για τους αναβαθμούς. Αυτό το μάτι δηλαδή. Γεια σας Τσουμέοι και Κοτσιρέοι! Κοτσιρέοι! Τι κάνουμε? Εδώ παιδιά, πάνω από το πετό καθαριότητας, αυτό το μάτι δηλαδή, θα πέσουν 22 κυβικά μπετόν. Άρα μέχρι τέλος του μήνα θα έχουμε φάει όλο το κομμάτι αυτό εδώ. Ειδά, πείσαι ρε! Παίζει σιδεράς! Άλλη στολή! Παραλλαγή φοράει αυτός! Από πίσω τη βρήκε! Δεν είσαι ειδά! Πώς σιδάς είσαι! Έχεις κάνει και ειδά, έτσι, ωραίος!
Έχει φτιάξει και. Το καραϊσκάκι δεν μας αρέσει. Αυτό είναι προκάτρε. Τα σίδερα έβαζες. Και ας δεν έχει σίδερα. Τσίγκο είναι. Τι είναι το καραϊσκάκι, τσίγκι δεν είναι. Προκάτ. Αυτό είναι καλύτερο. Έχεις να πες το πιο δυνατά. Πες το πάλι. Δεν σε βλέπω δυνατό. Αυτό είναι super duper, τι καλύτερο. Γεια σου καλλιτέχνη μου, τι κάνεις ρε. Καλά. Τι κάνεις αγόρι μου, τι κάνεις. Εδώ να δουλεύουμε, να υπάρχει μελοκάμα τώρα. Να ταΐσεις τις οικογένειες, μπράβο, σωστά ρε, καλά λες. Εγώ εδώ από το βουναλάκι να αποθανατίζω ό,τι γίνεται σήμερα στα βόρειο ανατολικά της Άγιας Σοφιάς. Περιμένοντας την πρέσα, κλείνω εδώ και συνεχίζω αφού έρθει η πρέσα. Πάμε φίλες και φίλοι με τα πολλά, γιατί ήρθε με τη μούρη ο Τσούμας. Γίνανε εδώ οι μανούβρες, βλέπετε κάτω, τα τερματικτικά. Μπαίνει τώρα με τον κόλλο να κολλώσει. Έλα ρε έντρομος! Πότι φύρμας έχω. Ναι, έλα πάνω μου, έλα πάνω μου, έλα. Ψαρά μου, πάμε. Εδώ είσαι του μαγαζιού. Πρέσα έτσι. Α. Άλλος ο οδηγός, άλλος ο εσύ. Γιατί χειριστής είναι ο Αυγένιος. Και εσύ τι κάνεις εδώ. Το λάστιχο, έτσι αυλοφόρος. Εσύ δηλαδή θα πηγαίνεις στο λάστιχο που πρέπει. Okay. Λοιπόν, το όνομα σου. Σταύρος. Ο Σάβρακας, παιδιά. Δεν θα αφήσω άτομο που να μην έχει το όνομά του καταγεγραμμένο στο κανάλι να το βλέπουν τα παιδεγόνα του. Ο Σταυράκας. Και πάμε τώρα παιδιά να χυθεί το μπετό στην πρέσα. Πρέσα που έχει πάντα 2-3 καροτσάκια και τα αναμοχλεύει. Πάμε εδώ πέρα ο Ευγένιος, περιμένει. Ευγένιε, δεν έχουμε δοκιμαστικό σε κουτάκι να το... Α, εδώ δεν έχουμε έτσι. Ωραία. Κάνω και το μηχανικό εγώ τώρα. Τρομάρα μου. Έλα να κοιτεί το πετό του Τσούμα. Ο Χρήστος θα έρχεται καθόλου. Να ο καλλιτέχνης με τα χαρτιά. Να είναι σύνομος. Και εκεί το επιτελείο. Αυλοφόροι και δονητές. Και έχουμε τον αναμόκλευση του πετού από το παλικάρι. Έλα μωρέ με το όνομά σου. Yeah. Ο Γιάνναρος από το Τσούμα. Όλο το επιτελείο του Τσούμα θα το πάρω σήμερα. Χαιρετώ όλη την ομάδα. Χαιρετώ την ομάδα. Έτσι μπράβο. Ο Γιάνναρος θα είπε ωραία. Χαιρετώ την ομάδα. Την ΑΕΚ εννοείται. Και εσάς που βλέπετε. Γιάννη, 7 κυβικά χωράς. 8 έτσι. 9 χωράει. 9 χωράει, ωφέλιμο 8. Κάθε μάτι είναι 22 κυβικά. Έχουμε και μια τσόντα από εδώ. Στην Ανατολή και αυτό θα πάμε λίγο παραπάνω, 23-24. Θα στρώσουμε τώρα τη βάση, την Βορεινή, στο πρώτο μάτι από τα 3 ή 4, δεν ξέρω πώς θα δουν εδώ. Γιατί καθυστερεί η Λεχόνα? Η Λεχόνα γιατί καθυστερεί? Α, ανακατεύεται, για πόση είναι ώρα? Είναι 40 η ώρα. Αν θέλει 5 λεπτά στρώσει. Θα κλείνω εδώ τώρα, τι θα περιμένω.